Γεια σας φίλοι και φίλες μου, ελπίζω να είστε καλά για άλλη μια φορά εδώ στην Κρήτη TV, γιατί η ζωή είναι ωραία. Βάλτε το αγαπημένο σας ποτό, φτιάξτε ένα σνακ ή έστω και ένα καφεδάκι και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτη μας καλεσμένη για σήμερα, ένα κορίτσι που έκανε αλλαγή καριέρας γιατί ακολούθησε την καρδιά της. Ναι. Μαζί μας είναι η Ειρήνη Γεμιστού. Γεια σου Ειρήνη. Γεια σου Γιούλη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ σε ευχαριστώ που ήρθες. Θέλουμε να μας μιλήσεις σήμερα για την κεραμική τέχνη, που τελευταία την ακούμε όλο και περισσότερο. Είναι σαν να λέμε της μόδας τώρα τελευταία. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη δική σου την πορεία. Εσύ πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με την κεραμική τέχνη? Η καριέρα σου είχε αρχίσει αλλιώς? Γενικά πάντα μου έβγαινε να ασχοληθώ με κάτι χειροποίητο. Μου άρεσε πάντα να φτιάχνω πράγματα, οτιδήποτε και ήταν αυτό. Το να ζωγραφίσω, να φτιάξω μια κατασκευή. Είχα ασχοληθεί και με κάποια άλλα σεμινάρια κατασκευών. Οπότε πάντα μου έβγαινε το συνέστημα ότι... Αυτή η καλλιτεχνική φύση. Ναι, ναι, θέλω να ασχοληθώ με κάτι δημιουργικό και χειροποίητο. Και σπούδασες κάτι τέτοιο? Όχι, οι σπουδές μου είναι αρκετά διαφορετικές. Έχω σπουδάσει νηπιαγωγός στο Ρέθυμνο. Βέβαια, τελειώνοντας τη σχολή, δεν κατάφερα ποτέ να βρω κάποια δουλειά πάνω στο αντικείμενο αυτό, οπότε έκανα άλλες δουλειές, από τις οποίες και παραιτήθηκα με στόχο ότι θέλω να κάνω κάτι στη ζωή μου που αγαπώ, γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό. Και πήγες και το σπούδασες? Δηλαδή, έχεις τελειώσει κάποια σχολή πάνω στην κεραμική? Όχι. Ήμουνα μαθήτρια σε κάποια εργαστήρια στο Ηράκλειο για κάποια χρόνια. Οπότε, μετά το ανέπτυξα μόνη μου. Σε τι βοηθάει η κεραμική? Πέρα από τη δημιουργία που φτιάχνεις, ναι, κάτι. Γενικά τα εργαστήρια κεραμικής έχουν γεμίσει από άτομα που θέλουν να ασχοληθούν και ασχολούνται με την κεραμική σαν χόμπι. Και πιστεύω ότι προκύπτει από την ανάγκη για δημιουργία, για καλλιτεχνική έκφραση. Άλλωστε ζούμε και στην καθημερινότητά μας, έχουμε τόση πίεση, κούραση, άγχος και ο πυλός και η αίσθησή του λειτουργεί αγχολητικά. Είναι ο πυλός όταν έρχεσαι σε επαφή με το σώμα σου, με τα χέρια σου. Ποια είναι η αίσθηση που σου δίνει? Είναι μια απτή εμπειρία. Μπορείς να παίξεις με αυτό, δεν σε νοιάζει αν θα λερωθείς. Κατευθείαν αναπτύσσεις μια καλλιτεχνική υπόσταση και σιγά σιγά με τον καιρό, όταν αποκτάς και τις βασικές τεχνικές της κεραμικής, αρχίζεις και χτίζεις και μια ταυτότητα, στο πούμε, καλλιτεχνική, το δικό σου στυλ και το δικό σου ύφος. Αυτό είναι που μου αρέσει και εμένα, που δεν έχω δοκιμάσει ποτέ, αλλά θεωρώ ότι η κεραμική σου δίνει αυτοπεποίθηση. Και τι εννοώ? Όταν βλέπουμε ένα πολύ δύσκολο έργο, ας πούμε ζωγραφική, ξέρουμε αν μπορούμε να το κάνουμε ή όχι. Στην κεραμική είναι σαν να μην υπάρχει κάτι που πρέπει να αντιγράψουμε, σαν να το κάνει ο καθένας και όπως βγει. Ναι. Και έτσι γίνεσαι δημιουργός, σαν αυτό κάπου διάβασα, σαν ένας μικρός θεός που παίρνεις χώμα και νερό και δημιουργείς κάτι καινούριο. Και δεν σου λέει κανείς είναι σωστό ή λάθος. Εγώ αυτό που παροτρύνω όλα τα άτομα που ασχολούνται με την κεραμική και τα άτομα που έρχονται στο εργαστήριο είναι να αποβάλουν από μέσα τους τον αυτοσκοπό του τέλειου και του ωραίου. Δεν είναι αυτός ο σκοπός που κάνει κάποιος κεραμικά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι στην κεραμική η ομορφιά είναι στις μικρές λεπτομέρειες που δεν είναι τέλειες. Ναι. Έτσι, γιατί είναι. Και το χειροποίητο δεν μπορεί κανένας να το συγκρίνει με κάτι βιομηχανοποιημένο και έτοιμο. Εδώ μας έχεις φέρει κάποια δείγματα της δουλειάς σου. Για εξήγησέ μας τι είναι αυτά και πώς έχουν προκύψει. Λοιπόν, έφερα βάζα, έτσι να φέρω λίγο άνοιξη. Είναι δίχρωμη πυλή όλα. Mm. Είναι πυλή χαμηλής θερμοκρασίας, δηλαδή ψήνονται στο καμίνι μέχρι τους 1060 βαθμούς. Είναι χειροποίητα, ζωγραφισμένα στο χέρι, ψημένα, γυαλωμένα. Πες μας λίγο τη διαδικασία. Αν έρθει, ας πούμε, ένας στο εργαστήριό σου και θέλει να μάθει από την αρχή, ναι, ένας μαθητής, πώς ξεκινάμε, το μαθαίνεις τι στην αρχή? Ναι, είναι κάποια βασικά βήματα. Πρέπει να μάθει να πλάθει και σιγά σιγά αρχίζουμε και μαθαίνουμε τις τεχνικές χειροποίητου κεραμικού.
Και αρχίζει και το χτίζει σιγά σιγά. Δηλαδή, θα φτιάξει κάτι στο πρώτο μάθημα, την επόμενη φορά θα το διαχειριστεί διαφορετικά, θα το ξύσει, θα το ζωγραφίσει. Εδώ πέρα αυτό το έχει φτιάξει εσύ. Ναι. Άρα, μιλάμε για κάποιον που ξέρει πολύ καλά. Φτιάχνεις πρώτα το βάζω. Ναι, ναι. Φτιάχνεις ένα φύλλο, το οποίο αυτό έχει φτιαχτεί με φύλλο. Αν και ο συγκεκριμένος είχε άλλη διαδικασία, γιατί έχω φτιάξει ένα γαλάζιο μπλε πυλό, ο οποίος έχει αναμειχθεί με άσπρο και έχει κάνει αυτή τη χρωμία. Οπότε πρώτα φτιάχνω τον πυλό, το χρωματιστό. Αν δεν είναι βαμμένο από πάνω δηλαδή. Όχι, είναι ο πυλός. Είναι ένας χρωματιστός πυλός που έχω φτιάξει. Τον έχω αναμίξει με λευκό πυλό. Έχω φτιάξει λοιπόν τη βάση μου, μετά άνοιξα το φύλλο, αλλά όλο αυτό θέλει πάρα πολύ χρόνο και είναι πολλά τα στάδια και πρέπει να έχεις υπομονή πολύ. Μα αυτό είναι το ωραίο της κεραμικής, ότι σε διδάσκει και υπομονή. Αυτή σου βγάζει μια ηρεμία, ότι δεν το φτιάχνουμε και το έχουμε έτοιμο, ναι. Πρέπει να στεγνώσει, μετά να ψηθεί, σωστά. Πρέπει να ψηθεί, ψήνεται δύο φορές στο καμίνι, περίπου 20 ώρες συνολικά. Πρέπει να γυαλωθεί. Είναι μια μεγάλη διαδικασία που όσοι έρχονται στο εργαστήριο και φτιάχνουν τα πρώτα κεραμικά μου λένε δεν το πιστεύω ότι ήθελε τόσο χρόνο να φτιαχτεί κάτι και εκεί, ναι, εκεί το αντιλαμβάνονται. Και εδώ μέσα έχεις φτιάξει, ναι. Ναι, γενικά μου αρέσει έτσι να κάνω μικρογλυπτική, έτσι ελάχιστα να προσθέτω κάποια κομμάτια. Γενικά μου αρέσει να λένε μια ιστορία, να είναι μια εικόνα, να προκαλούν τουλάχιστον για μένα ένα συνέστημα. Και αυτά είναι κάποια επιπρόσθετα, όπως και οι πεταλούδες που βλέπουμε στο επόμενο, και μετά τα βάφεις, σωστά. Ναι, και μετά τα βάφεις. Ναι. Όπως και στα άλλα δύο, που είναι πιο design, θα λέγαμε. Εδώ είναι πιο χαρούμενα, εδώ πάμε λίγο πιο. Ναι, αυτά τα φτιάξα πιο άνοιξα, αυτά πιο χειμώνα. Ναι. Και τα έχεις ζωγραφίσει εσύ πάλι. Πάλι είναι ο πυλός με κάποιο χρώμα μέσα. Ναι, πιο μπέιτζ. Πάλι είναι. Γενικά τώρα τελευταία έχω αρχίσει να ασχολούμαι και με χρωματιστούς πυλούς. Γενικά θέλω να εξελίσσομαι. Οπότε αυτά είναι από τα τελευταία, ας πούμε, κομμάτια. Ναι. Θέλω να μου πεις, σε αυτή την εποχή που κυριαρχεί η ψηφιακή εικόνα, το εύκολο, το γρήγορο, το έτοιμο, πώς βλέπεις κάτι που είναι, πώς βλέπεις εσύ και ο κόσμος κυρίως, κάτι χειροποίητο, κάτι το οποίο θέλει αυτό που είπες πολύ χρόνο να ετοιμαστεί, το εκτιμούν? Θα έλεγα και ναι και όχι. Υπάρχει γενικά η αντίληψη ότι το χειροποίητο είναι πιο ακριβό σε σχέση με κάτι βιομηχανοποιημένο, κάτι εργοστασιακό, κάτι μαζικό, το οποίο ισχύει, ναι, αλλά θα πρέπει να δούμε λίγο πέρα από αυτό, γιατί μπορεί να κάνει να είναι πιο ακριβό και όσο μπορεί να το στηρίξει ο κόσμος, γενικά οτιδήποτε χειροποίητο, δεν λέω μόνο για κεραμικά, γιατί ουσιαστικά στηρίζεις τον δίπλα σου, στηρίζεις ένα σπίτι, μια οικογένεια και νομίζω ότι εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολη η καιρή που ζούμε, αλλά και η στήριξη μικροκαλλιτεχνών είναι σημαντική. Είναι όμως ένας τρόπος για να φύγεις από τις οθόνες. Ναι. Δηλαδή, γιατί όλοι είμαστε θύματα, και μεγάλοι και μικροί, το να φύγεις από εκεί και να αρχίσεις ένα χόμπι με το οποίο ασχολείσαι, έχει δημιουργία μέσα και ασχολείσαι με τα χέρια σου, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η κεραμική είναι μια τέχνη που ήταν πολύ γνωστή και στην αρχαία Ελλάδα. Πιστεύεις ότι πάμε προς τα εκεί, θα ξαναγίνει ένα χόμπι το οποίο θα έχει μεγάλη εκτίμηση, γίνονται εκθέσεις, υπάρχουν καινούργια άτομα που ασχολούνται? Ασχολούνται ειδικά τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα άτομα. Ειδικά στην Αθήνα, μπορώ να πω σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Στην Αθήνα γίνονται συνέχεια πολύ μεγάλα παζάρια, εκθέσεις. Οπότε σίγουρα έχει πάρει τα πάνω του. Βέβαια, στην αρχαία Ελλάδα κυρίως έφτιαχναν για χρηστικά αντικείμενα, για την καθημερινότητά τους και τις ανάγκες τους. Νομίζω ότι πλέον υπάρχει μια προσέγγιση πιο καλλιτεχνική. Ειρήνη, θέλω να μου πεις, τι θα έλεγες στα νέα παιδιά, στους γονείς που θέλουν να φέρουν νέα παιδιά, δηλαδή μιλάμε για 10, 11, 12 χρονών, είναι κάτι με το οποίο θα ήταν ωραίο να ασχοληθούν? Ναι. Ή απευθύνεται μόνο σε μεγαλύτερες ηλικίες? Όχι, καθόλου. Έχω και μαθητές, παιδιά, οι οποίοι η εξέλιξη που βλέπω είναι υπέροχη και το βλέπουν από μια καλλιτεχνική άποψη. Ας πούμε, δεν λένε κάνω πλαστελίνη, θα πούνε κάνω αγκιοπλαστική, κάνω κεραμική τέχνη. Οπότε το εκτιμούν και
το θαυμάζουν αυτό το, αυτή τη. Σε κάποιες περιπτώσεις που είναι λίγο πιο δύσκολες, δηλαδή παιδιά με ειδικές ανάγκες ή αυτισμό, θα μπορούσαν να κάνουν αγκιοπλαστική. Ναι, θα μπορούσαν. Άλλωστε, είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που δεν, ούτε θα έπρεπε να μένει απ' έξω από οποιαδήποτε τέχνη και ίσα-ίσα είναι ένας υπέροχος τρόπος να εκφράζονται. Ωραία. Ειρήνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και για τα διάφορα που μας έφερες εδώ πέρα, τα πολύ όμορφα και για τα δωράκια. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Και εμείς θα περάσουμε σε ένα κορίτσι που είναι πάντα χαρούμενο, που θέλει να μας μιλήσει για τα επαγγελματικά της σχέδια, αλλά και για την προσωπική της ζωή και αν θα τελικά παντρευτεί το καλοκαίρι ή όχι. Πάμε να δούμε τη Μαρία Αντωνά. Μαρία, καλώς όρισες στην εκπομπή μας. Η ζωή είναι ωραία. Η ζωή είναι ωραία, αυτό είναι το μόνο σίγουρο και πραγματικά θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που έχεις έρθει εδώ πέρα στην Αθήνα, που έχεις συναντήσει όλη την εκπομπή μας και που σε γνωρίζουμε και εμείς από κοντά. Εγώ ευχαριστώ, το κλίμα εδώ είναι φανταστικό, περνάτε τέλεια. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι περνάμε τέλεια, είμαστε σαν μια πολύ μεγάλη παρέα. Το διασκεδάζουμε, γελάμε, περνάμε υπέροχα και το πιο σημαντικό είναι το ότι η δουλειά αυτή είναι και σαν λίγο χόμπι, δηλαδή είναι σαν να ερχόμαστε. Ναι, και να. Σαν να μην δουλεύουμε, σαν να είμαστε μία παρέα, σαν να πίνουμε τον καφέ μας, έτσι αισθανόμαστε εμείς. Με το Instagram τι σχέση έχεις, έχεις ένα δυνατό λογαριασμό? Έχω κάποιους ακόλουθους, εντάξει, όχι πάρα πολλούς, δεν είναι ένας λογαριασμός ο οποίος μπορείς να πεις ότι εσαραώνεις σε σχέση με άλλους. Έχω μία σχέση τύπου ότι οκ, θα μπω, δεν είμαι πάρα πολύ ενεργή, αλλά δεν ασχολούμαι και καθόλου. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι κάπου στην ενδιάμεση κατάσταση. Δηλαδή θα βγάλω μια δύο φωτογραφίες, αλλά αν δεν μου αρέσει πάρα πολύ μια φωτογραφία, δεν θα τη βάλω. Δεν θέλω ότι βάζω να είναι προσεγμένο και να είναι έτσι να κάτι που να μου αρέσει. Ναι. Μαρία, θέλω να μου πεις την εμπειρία σου στο Just. Πώς πέρασε εκεί? Πέρασα φανταστικά. Πραγματικά είναι μια προσομοίωση μιας πενταήμερης ενός ταξιδιού, μιας απίστευτης παρέας και είναι σαν να βρίσκεσαι μονίμως σε ένα πάρτι. Παρόλο που είναι πολύ ωραία τα γυρίσματα και όλη η διαδικασία της εκπομπής, δεν καταλαβαίνεις πώς περνάει η ώρα. Γνώρισα υπέροχους ανθρώπους, έχω κάνει φίλους πάρα πολύ γλυκούς και έχουμε δεθεί τόσο πολύ με τα παιδιά. Παρόλο που εγώ, εντάξει, ήταν λίγο σύντομο το δικό μου το ταξίδι. Μετάνιωσε που έφυγες τόσο νωρίς? Δεν μετάνιωσα. Εντάξει, πίστευα ότι θα καθίσω λίγο περισσότερο, αλλά όλα αυτά μέσα στο πρόγραμμα. Είναι, ξέρεις, ανά πάσα στιγμή ότι κάθε εβδομάδα είσαι με το ένα πόδι στο να φύγεις, με το να μείνεις. Οπότε κρατάω μόνο τα καλά και τα θετικά. Είχε μεγάλη αγωνία όλο αυτό όμως. Είχε μεγάλο τρέξιμο και σε σχέση και με τις άλλες δουλειές εξτρά που κάνω. Μεγάλο τρέξιμο, προετοιμασία, άγχος, γιατί θέλεις όταν ανέβεις επάνω στη σκηνή να δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό. Γιατί εδώ φαντάσου τραγουδιστές που τραγουδούν πολλά χρόνια ανεβαίνουν live και μπορεί να αγχώνονται, μπορεί να κάνουν ένα μικρό λαθάκι. Πόσο μάλλον όταν είσαι ερασιτέχνης. Ήταν πολύ ωραίο όμως που το είδες και αυτό. Ναι, και σε είδαμε κι εμείς. Θέλω να μου πεις τι κάνεις στην καθημερινότητά σου για να διατηρήσεις τόσο όμορφη, είσαι πάντα τόσο προσεγμένη. Θα σου πω, είμαι από τα κορίτσια που πραγματικά πολλές φορές νομίζω ότι αδικώ λίγο τον εαυτό μου, δηλαδή δεν δίνω τόσο πολύ χρόνο στο κομμάτι της εμφάνισής μου, ίσως γιατί ο Θεός μπορεί να μου έχει δώσει μια καλή βάση που ειλικρινά είμαι πάρα πολύ τυχερή γι' αυτό. Δηλαδή δεν θα σου πω ότι είμαι κοπέλα που θα περιποιηθώ πάρα πολύ, θα πάω στον δερματολόγο, θα βάζω κρέμη συνέχεια. Οκ, βάζω τα μπορώ και αυτά. Το πρόγραμμά μου όμως είναι λίγο πιο πιεσμένο. Αλλά δόξα τω Θεώ που με έχει έτσι χαρίσει, μου έχει χαρίσει τόσο ωραία μαλλιά και κάνω μόνο τα βασικά. Δηλαδή θα κάνω νύχια μία φορά στις 15-20 ημέρες, θα κάνω μία μάσκα τότε. Όσο μπορώ λίγο κάνω γυμναστήριο και περπάτημα. Αυτό, γιατί το σώμα είναι το υπέροχο. Σώμα, το σώμα και αυτό πολλές φορές το δικό. Γιατί είμαι, άμα ρωτήσει εδώ πέρα τα παιδιά και σου πούνε τι καταναλώνω κάθε μέρα από θερμίδες, είναι πάρα πολλές. Αλλά δόξα τω Θεώ έχω πάρει καλό DNA από τη μαμά. Μου αρέσει πάρα πολύ το περπάτημα, μου αρέσει πάρα πολύ να περπατώ. Είναι και σαν έτσι λειτουργεί λίγο σαν ψυχοθεραπεία για μένα.
Οπότε μόνο αυτό μπορώ να σου πω το τι κάνω πιο πολύ. Δηλαδή να πάω λίγο στο γυμναστήριο όταν βρω ελεύθερο χρόνο. Πώς αντέχει ο σύντροφός σου την καθημερινότητά σου? Ναι, η αλήθεια είναι ότι και εγώ σήμερα το πρωί, καθώς ερχόμουν στη δουλειά, άκουσα τις δηλώσεις του. Ότι ας πούμε τη Μαρία τη συναντώ μόνο στον ύπνο το βράδυ, τον τη βλέπω γιατί είναι εργασιομανής, είναι πολύ άσχολη. Κοίταξε, αντέχει. Όλα αυτά τα χρόνια έχει μάθει ο Άρης εμένα έτσι να δουλεύω αρκετά, να λείπω πολλές ώρες από το σπίτι. Βέβαια, φέτος έγινε ένα συνδυασμό πολλών μαζί. Οπότε λείπω... έτσι πάει όταν ναι. Συμβαίνει κάτι καλό, σημαίνει πολλά αυτό, μαζί. Αυτό. Λείπω αρκετές ώρες από το σπίτι, αλλά τις ώρες που πραγματικά έχω να διαθέσω είναι όλες επάνω του. Δηλαδή, θα μπω μέσα στο σπίτι, είμαι παραδοσιακή γυναίκα, δηλαδή θέλω να του μαγειρέψω κάτι για να υπάρχει φαγητό. Και κόβω λίγο από τον εαυτό μου, από τον ύπνο το δικό μου και από την ξεκούρασή μου, για να μπορώ να περνάω στιγμές μαζί του. Δηλαδή, κοιμάμαι αρκετά αργά σε σχέση με το πρωινό της εκπομπής. Κάθε βράδυ κοιμάμαι 2 η ώρα, να ξυπνάω, ας πούμε, 6:30-7. Να πάω ένα φαγητό μαζί του, να τον δω. Νομίζω κάπως έτσι είναι και ο Δημήτρης Μακαλιάς, που είναι πάρα πολύ, πολύ άσχολος, αλλά πάντα βρίσκει χρόνο για την Αντιγόνη για να περνούν λίγο μαζί. Ο Άρης σου έκανε μια πολύ ρομαντική πρόταση γάμου. Έτσι είναι στην καθημερινότητά του, τόσο γλυκός και ρομαντικός. Είναι ρομαντικό παιδί και πάρα πολύ ευαίσθητο παιδί, με μια πολύ έντονη ευαίσθητη πλευρά ο Άρης. Παρόλο που βγαίνει αρκετά έτσι δυναμικός και πολλές φορές αυθόρμητος, ήταν πολύ εντυπωσιακή. Βέβαια, εγώ έχω λίγο συνηθίσει έτσι τον Άρη από τα πρώτα χρόνια που ήμασταν μαζί. Πάντα θυμάμαι ένα σπίτι γεμάτο σοκολάτες, αρκουδάκια, εκπλήξεις, δωράκια. Έτσι είναι και αυτός σαν άνθρωπος. Και επειδή είμαστε και το ίδιο ζώδιο και ο ίδιος οροσκόπος, θέλω να σου πω ότι κάπως έτσι είμαι κι εγώ. Για το γάμο είναι όλα έτοιμα. Για το γάμο δεν είναι τίποτα έτοιμο. Έτσι κι αλλιώς είμαι ένας τύπος που πραγματικά δεν μπορώ να μπω μέσα σε μια φάση προγράμματος. Θέλω να είμαι λίγο αυθόρμητη. Είμαι λίγο της τελευταίας στιγμής και λόγω ζωδίου υδροχώους. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι θα τα αφήσω λίγο πολύ τελευταία στιγμή όλα. Έχω βέβαια δει και έχω ξεχωρίσει 1, 2, 3 νηφικά τα οποία έτσι μου αρέσουν πολύ από την φίλη μου τη Μέρη Θεωτό και έχουμε μια βάση για το τι ακριβώς θα δημιουργήσουμε. Και το έχουμε πάει λίγο κόντρα. Δηλαδή έχουμε δημιουργήσει το νηφικό του, το δεύτερο νηφικό το οποίο θα φορέσω, το οποίο και σαν φόρεμα στο γλέντι. Mm-hmm. Δηλαδή πιο πολύ αυτό το φορεματάκι το κοντό το ωραίο. Και για τον νηφικό νομίζω ότι έχουμε ρε παιδί μου χρόνο, γιατί κάπου το σκέφτομαι αρχές Σεπτέμβρη με τέλος καλοκαιριού. Σαν νηφούλα λοιπόν τώρα που θα γίνεις, έχεις μπει λίγο στο τρυπάκι αυτό που είναι όλοι οι συνήθειες και θέλουν να φτιαχτούν πιο πολύ και να κάνουν έτσι αλλαγές? Νομίζω ότι πολλές φορές αυτή είναι και η παγίδα μέσα στην οποία πέφτουμε γυναίκες, επειδή θέλουμε το κάτι παραπάνω και ποια γυναίκα να μου πει δεν το θέλει. Αλλά νομίζω ότι η φυσικότητα και τα πιο απλά πράγματα είναι αυτά που αναδεικνύουν πιο πολύ και το κομμάτι της ομορφιάς μας. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλές φίλες, το ξέρεις κι εσύ, οι οποίες είναι οι καλύτερες make-up artist, έχουμε τις καλύτερες κομμώτριες. Οπότε θα αφαιθώ στις φίλες μου, θα τις εμπιστευτώ, θα το αφήσω να δημιουργήσουν επάνω μου αυτές, όπως και κάθε φορά. Δηλαδή δεν είμαι από τα παιδιά που θα πω ότι να θέλω να με βάψεις, θέλω να με θυμίσεις έτσι. Πάντα αφήνω με στους ειδικούς. Τους έχω εμπιστοσύνη. Τώρα που σκέφτεστε να παντρευτείτε, σκέφτεστε να μεγαλώσετε άμεσα την οικογένειά σας? Δεν το έχουμε σε πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν αυτό θα έρθει πριν από το γάμο ή μετά το γάμο. Αν έρθει, είναι καλοδεχούμενο. Είμαστε σε μια φάση που, αν μας συμβεί κάτι τέτοιο, είμαστε πολύ θετικοί. Οπότε, μακάρι να πάνε όλα καλά. Μακάρι σου το εύχομαι, όλα σου τα όνειρα να γίνουν πραγματικότητα. Ευχαριστώ και σε σένα το ίδιο. Ευχαριστώ που σου αγαπάμε πάρα πολύ την Κρήτη, αγαπάμε πάρα πολύ τους ανθρώπους. Ερχόμαστε κάθε χρόνο. Εγώ είμαι πάρα πολύ φαν και της κουζίνας. Νομίζω ότι έχει από τις πιο ωραίες παραλίες όλο τον κόσμο. Πραγματικά. Οι άνθρωποι είναι πολύ ζεστοί. Το είδα και με σένα που ήρθες εδώ στην εκπομπή και σε σένα προσωπικά εύχομαι μια πολύ καλή επιτυχία. Γιατί οι φίλες μας μου έχουν πει τα καλύτερα για σένα. Ευχαριστώ πολύ. Επιστρέψαμε λοιπόν και είμαι εδώ με την αγαπημένη μου τη Ζιζή Πατεράκη και ένα θέμα, Ζιζή, γεια σου. Καλησπέρα. Που μας απασχολεί όλες τις κόρες και όλες τις μαμάδες βέβαια, αλλά θέλω σήμερα να συζητήσουμε από τη μεριά της κόρης τη σχέση αυτή τη δύσκολη μητέρας και κόρης. Ωραία, τέλεια. Αυτό απασχολεί όλους και οι περισσότερες θεραπείες που γίνονται ανά τον πλανήτη, ψυχοθεραπείες και θεραπείες οποιασδήποτε μορφής, αφορούν τη σχέση με τη μάνα. Πάντα είναι ένα έτσι. Must θέμα. Ναι. Πες μου για τη μάνα σου. Τι έκανε η μαμά σου, πώς ήταν, πώς σου φερότανε, αν σ' αγαπούσε, αν πήρες αγάπη από τη μάνα, αν πήρες επαφή και όλα αυτά τα ωραία θέματα. Είναι το πιο σημαντικό γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Μπαίνουν οι βάσεις μας και αυτό τα καθορίζει όλα τα υπόλοιπα στη ζωή μας. Σίγουρα τα καθορίζει όλα και αν ένα μωρό δεν πάρει αγάπη από τη μάνα, ακόμα και από την ώρα που είναι στην κοιλιά, που καταλαβαίνει τα πάντα, απλά δεν έχει μνήμες, απλά τα νιώθει μετά. Είναι σημαντική λοιπόν η αγάπη, η μητρική αγάπη μπορεί να είναι σημαντική βέβαια, αλλά μπορεί να είναι και κακοποιητική ή χειριστική και αργότερα οι γυναίκες να υποφέρουν για αυτή τη σχέση που είχαν με τη μάνα τους από παιδική ηλικία αλλά και μέχρι μεγάλη ηλικία φυσικά.
Για τη δική μας τη γενιά, που είναι μια μεταβατική γενιά, γιατί μπήκαν τα μέσα ενημέρωσης στη ζωή μας, μαθαίνουμε πολύ περισσότερα πράγματα, ενημερωνόμαστε για τον τρόπο που πρέπει να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Και έτσι είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα με τον τρόπο που μεγαλώσαμε εμείς. Πες μου, πόσο δύσκολο είναι αυτό για τις μαμάδες που γίνονται τώρα μαμάδες, που είναι τα τελευταία χρόνια δηλαδή έχουν γίνει. Κοίταξε, οι μαμάδες που γίνονται τώρα μαμάδες τα τελευταία χρόνια, ας πούμε και η δική μας η γενιά και ναι, που είναι μέσα στην ενημέρωση, είναι καλύτερα τα πράγματα όσο αφορά την ανατροφή των παιδιών τους. Γιατί έχουν λάβει περισσότερες πληροφορίες, έχουν βγει προς τα έξω βιβλία για το πώς πρέπει, χρειάζεται μάλλον να φερόμαστε στα παιδιά μας, τις ανάγκες του κάθε παιδιού και τη σχέση μάνας-κόρης, ώστε αυτή να είναι στο μέγιστο λειτουργική και να είναι αγαπημένες. Το θέμα είναι με τις μητέρες μας και τις γιαγιάδες και τις γυναίκες γενικά που είναι πιο πίσω, οι οποίες έχουν μείνει λίγο κολλημένες και σε νοοτροπία και δεν μπορούν να ακολουθήσουν εύκολα την καινούργια γενιά, δηλαδή τις ανάγκες που έχουν οι κόρες σήμερα σε σχέση με τις ανάγκες που είχαμε εμείς πιο μικρά ή και οι ίδιες ίσως. Οπότε αυτό φέρνει ένα χάσμα μέσα σε όλο αυτό. Για να, όχι να τις δικαιολογήσω, αλλά να πούμε ότι μεγάλωσαν σε μια κοινωνία πολύ καταπιεσμένη οι προηγούμενες γενιές. Εμείς έχουμε απελευθερωθεί πολύ περισσότερο, πέρα δηλαδή από την ενημέρωση. Είναι και ένα κομμάτι που τότε τα ήθελε όλα σε κουτάκια. Έπρεπε το σπίτι να είναι τέλειο, έπρεπε τα παιδιά να είναι διαβασμένα, πλημμένα, έπρεπε ο άντρας σου να είναι και αυτός. Ήταν δική σου ευθύνη το πώς θα βγει έξω στην κοινωνία. Το φαγητό σου μαγειρεμένο μέχρι συγκεκριμένη ώρα. Ήταν όλα σε κουτάκια πολύ περισσότερο. Σωστά. Καταρχήν δεν βάζουμε στο στόχαστρο κανέναν, γιατί ο καθένας είναι αυτό που έχει ναι, γίνει. Οπότε λοιπόν σήμερα η μάνα που δεν μπορεί να παρακολουθήσει, που είναι μεγαλύτερη σε ηλικία και δεν μπορεί να ακολουθήσει την εξέλιξη των γεγονότων, δεν κατανοεί το εξής. Ότι αν η κόρη έχει την ίδια συμπεριφορά με τον άντρα της και στην οικογένειά της, με αυτήν που είχε και η ίδια με τον άντρα της, δεν θα υπήρχε καμία εξέλιξη. Η κόρη λοιπόν και το κάθε παιδί είναι ο χειρότερος και πιο σκληρός κριτής, θα έλεγα, της οικογένειας των γονιών του. Οπότε πάει να αλλάξει αυτά που δεν κάνανε οι δικοί του γονείς ή που δεν του άρεσαν μεγαλώνοντας και θέλει να τα αλλάξει. Οπότε η μάνα δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό, γιατί θέλει να γίνουν τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω όμως. Η ίδια υπέφερε. Δεν ήταν εύκολο, ήταν μέσα στις ενοχές. Γιατί να θέλει και η κόρη της να το περάσει ακριβώς το ίδιο, γιατί δεν τη στηρίζεις αυτό. Δηλαδή, τη στηρίζεις την δουλειά, που είναι διαφορετικό από ότι δεν έκανε εκείνη. Σωστά, γιατί τώρα πλέον οι γυναίκες περισσότερες εργάζονται. Ναι, σωστά. Εκείνη δεν εργαζότανε. Και τη στηρίζεις αυτό, γιατί βλέπει ότι τα οικονομικά είναι δύσκολα μιας οικογένειας, οπότε μπορεί να τις κρατήσει τα παιδιά για να δουλέψει. Όμως αν η κόρη πει, θέλω να πάω για ένα καφέ, δεν είναι τόσο εύκολο. Τις βλέπεις λίγο και μαζεύονται. Ναι. Και είναι αυτό γενικότερα. Ξέρεις γιατί. Γιατί τώρα και οι κόρες σήμερα, εμείς τέλος πάντων, κάνουμε ένα λάθος. Το λάθος είναι ότι ναι, μεν τι θέλουμε τη μάνα εκεί να μας εξυπηρετεί, σκέψτε το και από τη δική της οπτική, αλλά απ' την άλλη, εμείς θέλουμε να κάνουμε το δικό μας. Οπότε ουσιαστικά τη χρησιμοποιούμε. Αυτό χρειάζεται να δώσουμε λοιπόν και εμείς τις μανάδες μας την ελευθερία να απελευθερωθούν. Όπως απελευθερωθήκαμε εμείς, να απελευθερώσουμε και αυτές από τις υποχρεώσεις τους. Άρα αρνούνται να το κάνουν γιατί και οι ίδιες θα θέλανε να το κάνουν. Φυσικά. Φυσικά. Άρα είναι δική τους επανάσταση. Φυσικά. Είναι δική τους επανάσταση και επειδή δεν μπορούν να την κάνουν γιατί έχουν μεγαλώσει, μπορεί να μην έχουν πια την ευχαίρεια να βγουν, να κυκλοφορήσουν ή οτιδήποτε όπως κάναν παλιότερα, ουσιαστικά θα έλεγα είναι σαν να τιμωρούν ξανά τις κόρες που αυτές έχουν αποκτήσει την ελευθερία τους. Και σκέψτε το λίγο αυτό. Οπότε χρειάζεται, σαν γυναίκες πλέον που έχουμε τις μανάδες μας, τις μητέρες μας, που είναι μεγαλύτερη ηλικία. Είναι το πιο κοντινό μας πρόσωπο όμως και θα περίμενε κανείς ότι περιμένει, αν δεν θέλει η μαμά σου να σε δει να περνάς καλά. Τότε ποιος. Είναι πολύ δύσκολο να το δεχτείς αυτό. Δηλαδή να είναι τόσο αυστηρή ακόμα και σε μια περίοδο που είναι δύσκολη για σένα. Έχεις μικρά παιδιά, έχεις τη δουλειά σου, έχεις το σπίτι. Σίγουρα. Μην ξεχνάς όμως ότι παίζει ρόλο και κάτι άλλο. Ότι η μαμά που έχει μεγαλώσει και έχει την κόρη της να κάνει το οτιδήποτε, θέλει πάντα να την ελέγχει. Γιατί? Επίσης να σημειώσουμε ότι η μητέρα είναι πάντα μητέρα. Δηλαδή η μητέρα βλέπει πάντα το παιδί σαν παιδί. Ακόμα κι αν είναι δεν ξέρω πόσο χρονών. Οπότε λοιπόν εξακολουθεί η μητέρα να βλέπει την κόρη σαν ανήλικο εντός εισαγωγικών, σαν κάποιο παιδί που δεν ξέρει και θέλει να την ελέγξει.
μέσα από αυτό όμως και να την τιμωρήσει. Είναι λίγο σκληρά ίσως αυτά που λέμε, αλλά είναι καθημερινά. Είναι καθημερινά. Ουσιαστικά λοιπόν πάντα τιμωρήσει που είναι ελεύθερη, που κάνει την οικογένειά της όπως θέλει. Που έκανε αυτά που δεν έκανε η ίδια. Ακριβώς. Όπως αυτή την περίπτωση. Υπάρχει μια ζήλια εκεί. Υποσυνείδητα, ναι. Θα έλεγα ότι υπάρχει. Αν δεν είναι δουλεμένη και η μάνα και η κόρη, και μπορούν αυτά να οδηγήσουν σε τεράστιους καυγάδες και σε δυσκολίες. Επίσης η μάνα βλέπει την κόρη, υπάρχει και ένα άλλο θέμα, βλέπει την κόρη της σαν προέκταση του εαυτού της. Mm-hmm. Δηλαδή πάντα λέμε, α, το κοριτσάκι πόσο μοιάζει στη μαμά, και μεγαλώνοντας η κόρη λοιπόν γίνεται μια νέα εκδοχή της μαμάς, πιο νέα, πιο εξελιγμένη, γιατί έχουν περάσει και κάποια χρόνια, είναι μια γενιά, η επόμενη γενιά. Οπότε λοιπόν η μάνα γερνάει, βλέπει την κόρη να είναι όλο και πιο νέα και πιο λαμπερή, όλο και πιο νέα και πιο λαμπερή, και αυτό της θυμίζει ότι η ίδια έχει αρχίσει να χάνει τη δική της ζωντάνια, τη δική της φρεσκάδα, γιατί τα χρόνια περνάνε. Ο χρόνος είναι αμήλικτος, περνάει. Οπότε σε αυτή την περίπτωση βγαίνει και ένα γιατί, ναι, και γιατί εγώ μεγάλωσα. Και να τώρα η κόρη μου κάνει αυτό και η κόρη μου έχει πιο ωραίο σώμα, βγαίνει, βάφεται, ξέρω εγώ, γυρνάει, ενώ εγώ δεν μπορώ. Οπότε αυτό βγάζει και μια αντιζηλία και μια πικρία και ένα θέμα όλο αυτό. Οπότε, ναι, και πέρα από καυγάδες, τις περνάει και πολλές ενοχές. Φυσικά ενοχές, ότι να έφυγες, βγήκες έξω και εγώ κάθομαι μέσα και δεν πάω πουθενά, ή ότι θα με αφήσετε μόνη μου και θα πεθάνω μόνη μου και θα με βρείτε εδώ πέρα και δεν θα ξέρετε πότε έφυγα. Οπότε λοιπόν χρειάζεται, για να δώσουμε και μια λύση σε όλο αυτό, που είναι ένα τεράστιο θέμα, έτσι μπορούμε να μιλάμε ώρες γι' αυτό, χρειάζεται και οι δυο να αναθεωρήσουν το πού χρησιμοποιούν τον άλλον. Ειδικότερα εμείς, πόσο χρησιμοποιούμε τις μητέρες μας για τις δικές μας ανάγκες. Εμείς πρέπει να σταματήσουμε να τις έχουμε μόνο ως μαμάδες, να θυμόμαστε ότι είναι και γυναίκες. Ακριβώς. Ότι είναι και γυναίκες και ότι είναι γυναίκες που τους αξίζει, έστω και τώρα, να βρουν μία μορφή της ελευθερίας τους. Πόσο φίλες μπορούν να είναι μία μάνα με την κόρη της? Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Γιατί θεωρητικά είναι φίλες, δηλαδή θεωρητικά θα πας να πεις στη μάνα σου τα πάντα, γιατί η μητέρα σου είναι αυτή που θα σε καταλάβει, είναι αυτή που σε συμπονά, είναι και αυτή η μάνα που εμπιστεύεσαι, σωστά. Αλλά απ' την άλλη, φιλία με την έννοια της φιλίας είναι σχεδόν αδύνατον. Γιατί η συμβουλή της μάνας θα είναι πάντα από την οπτική της μάνας, δηλαδή θα είναι πάντα ελεγκτική και θα σου λέει το τι πρέπει να κάνεις. Mm-hmm. Ενώ εσύ δεν πας για να ακούσεις τι πρέπει να κάνεις, γιατί είσαι ενήλικας, είσαι δική σου οικογένεια ή όχι, και θες να κάνεις τη δική σου ζωή. Άρα ουσιαστικά τα λέμε στη μαμά μας μόνο και μόνο για να τα πούμε. Μπράβο. Για να μας ακούσει. Πολύ σωστά. Για να μας ακούσει, να νιώσουμε ότι τα λέμε σε κάποιον που ξέρουμε ότι μας αγαπά, γιατί η αγάπη της μάνας είναι ανεκτίμητη, αναλύωτη. Ακόμα και σε μάνες που ήταν κακοποιητικές στις κόρες τους, υπάρχει ένα τεράστιο κομμάτι που υπάρχει αγάπη εκεί πέρα. Οπότε ουσιαστικά απευθύνομαι σε αυτό το κομμάτι της μάνας. Στο κομμάτι της μάνας που με αγαπά, στο κομμάτι της μάνας που με αποδέχεται, στο κομμάτι της μάνας που με γέννησε. Φίλη μου όμως με την έννοια της φιλίας δεν υπάρχει. Είναι η σχέση μάνας-κόρης. Κακώς πάμε να αντικαταστήσουμε αυτή τη σχέση με μία φιλική σχέση. Βρες φίλες άμα θες. Δηλαδή, από τη μεριά της μαμάς να έχει ως φίλη της την κόρη της. Δεν γίνεται κι αυτό. Γιατί η μαμά καλό είναι να αποκτήσει, και όσες δεν έχουν αποκτήσει και δεν μας ακούνε, να αποκτήσουν κοινωνική ζωή. Έστω και τώρα, να βγουν με άλλες φίλες, να πάνε μια εκδρομή. Δηλαδή η μάνα, όπου μπορεί βέβαια έτσι και είναι λειτουργική, χρειάζεται όσο χρονών και να είναι να αποκτήσει το δικό της κύκλο. Τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει αυτό, Ζηζή, το να χρησιμοποιεί η μαμά την κόρη της σαν φιλενάδα της? Είναι χειριστική. Της φορτώνει όλα της τα προβλήματα. Σκέψου το λίγο αυτό. Η μάνα να έρχεται να σου λέει συνεχώς τα προβλήματα που έχει με τον πατέρα σου, με τις φίλες της, με το ένα, με το άλλο. Δηλαδή, και εσύ νιώθεις υπεύθυνη και έχεις ενοχές και προσπαθείς να λύσεις τα θέματα της μαμάς σου. Και στο τέλος, πάρα πολλές σχέσεις καταντούν να είναι η κόρη μάνα της μάνας μετά από μια ηλικία. Οπότε η κόρη, θα λέγαμε, είναι πιο βεβαρημένη από τη μάνα αυτής της γενιάς, γιατί έχει να φροντίσει τη μάνα, γιατί έχει αποκτήσει συνέστηση, έχει διαβάσει τα βιβλία, είναι σε μια κοινωνία που συμπονούμε τους μεγαλύτερους ανθρώπους, τους έχουμε κοντά μας, και απ' την άλλη έχει τη δική της οικογένεια. Οπότε υπάρχει ένα conflict. Γιατί βάλει ότι υπάρχει και ένας άντρας που έχει και αυτός μια μάνα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, το ζευγάρι που βρίσκεται, όταν είναι όλοι μαζί και ο ένας προσπαθεί να επηρεάσει τον άλλον? Οπότε χρειάζεται λίγο να αγαπάμε τις μητέρες μας, τόσο ώστε να τους χαρίσουμε την ελευθερία τους. Είτε στη φροντίδα που μας προσφέρουν, είτε σαν γυναίκες.
σαν να τις βοηθήσουμε ναι, να... όσο βάρος και να έχει αυτό, η δική μας γενιά που είναι πιο ενημερωμένη, πρέπει να κάνει αυτό το διαχωρισμό, να αγαπά και να σέβεται τη μητέρα του ο καθένας και να της δίνει την ελευθερία που της αξίζει αυτό που είπες και να προσπαθήσει να την έχει ως μαμά και μόνο μαμά. Ακριβώς και χωρίς ενοχές, αν δεν κάνει αυτά που ζητάει η μάνα να κάνει. Γιατί η μητέρα σε αυτήν την ηλικία ζητάει. Σε ελέγχει, σου ρίχνει μια ματιά, μπορείς σου λέει αν είσαι όμορφη. Αυτό. Βέβαια, πώς ντύθηκες, τι έκανες. Η μάνα είναι πάντα εκεί και ελέγχει. Οπότε χρειάζεται να ξεφύγουμε από αυτόν τον έλεγχο. Δηλαδή να απογαλακτιστούμε και σαν γυναίκες από την μάνα που την έχουμε πάντα εκεί για να μας βοηθάει. Και πολύ σημαντικό να μην μεταφέρουμε κι εμείς τα ίδια λάθη. Να κάνουμε τα δικά μας. Ακριβώς. Τα δικά μας λάθη στα παιδιά μας για να, κάνουμε, για να εξελιχθούν και οι οικογένειες. Ζήση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ. Και εμείς θα πάμε για ένα σύντομο τρίλεπτο ταξιδάκι σε μια χώρα που δεν είναι ο πιο γνωστός τουριστικός προορισμός, είναι όμως μαγευτικός με τα άγρια τοπία της, την παρθένα φύση της και την καταπληκτική της ομορφιά. Ας πάμε στην Ισλανδία. Εδώ είμαστε λοιπόν με αγαπημένο θέμα ψυχολογίας και μαζί μας είναι για άλλη μια φορά η Αθηνά Κυπριωτάκη. Γεια σου Αθηνά μου, τι κάνεις? Γεια σας, χάρηκα πολύ που σας ξαναβλέπω. Και εμείς το ίδιο. Και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που μας απασχολεί όλους, γυναίκες και άντρες, όλες τις ηλικίες, ανεξάρτητα αν δουλεύουμε ή όχι και ανεξάρτητα από την καθημερινότητά μας. Και είναι το άγχος. Το άγχος το οποίο μας κατακλείζει, μας κυριεύει και δεν μας αφήνει να απολαύσουμε τη ζωή έτσι όπως θα έπρεπε. Πες μου γι' αυτό, γιατί συμβαίνει αυτό στις μέρες μας? Λοιπόν, καταρχήν το τι είναι άγχος είναι πάρα πολύ δύσκολο να το προσδιορίσουμε.
επειδή το άγχος έχει και σωματικά συμπτώματα, το να εξηγήσουμε τι είναι άγχος, επειδή βιώνεται τελείως διαφορετικά από κάθε άνθρωπο και ο κάθε άνθρωπος το αντιλαμβάνεται με έναν διαφορετικό τρόπο, νομίζω ότι θα ήταν λίγο χρήσιμο να εξηγήσουμε ότι το άγχος έχει διαφορετικά σωματικά συμπτώματα στον καθένα, όσο και ψυχολογικά. Δηλαδή? Το άγχος, αν σκεφτούμε ότι προέρχεται από τη λέξη άγχο, δηλαδή από την αρχαία ελληνική λέξη άγχο, που σημαίνει πνίγο. Είναι σαν... Και μόνο η ετυμολογία της λέξης. Μόνο η ετυμολογία της λέξης, ναι. Που σημαίνει ότι βιώνεται περισσότερο σαν μια πνιγμονή, ένα σφίξιμο. Αυτό είναι η ετυμολογία της λέξης. Το άγχος είναι κάτι που νομίζω ότι απασχολεί όλο και περισσότερο, όλο και συχνότερα το γενικό πληθυσμό. Δύσκολα θα συναντήσεις άνθρωπο στις μέρες μας που θα το αναφέρεις αν έχει άγχος και δεν θα σου πει έχω άγχος. Έχεις δίκιο, ναι. Το άγχος προέρχεται, δεν είναι κάτι καινούριο, επίσης έχω να σας πω. Είναι κάτι που συνοδεύει την ύπαρξή μας και έρχεται από την ώρα που γεννιόμαστε. Είναι η ετοιμότητα του σώματος σε κάτι που αντιλαμβάνεται ως απειλή. Κάτι το απειλεί πάρα πολύ, οπότε κινητοποιείται το κεντρικό νευρικό σύστημα για να μπούμε σε μία θέση άμυνας, για να προστατευτούμε. Ωραία. Καταλαβαίνω όταν μου λες ότι είναι από τότε που υπάρχει ο άνθρωπος, υπάρχει και το άγχος, και τότε ήταν, φαντάζομαι, για τη σωματική του ακεραιότητα. Σωστά. Για να προστατευτεί από τους κινδύνους εξωτερικούς. Πολύ σωστά. Όταν μου λες ότι είναι από την βρεφική ηλικία, είναι για να μην πέσει, να μην χτυπήσει, να μην αποχωριστεί τη μητέρα. Πάρα πολύ σωστά. Σήμερα, οι ενήλικες, τι είδους άγχος έχουν? Θέλω να πω ότι το άγχος των ενηλίκων ξεκινάει είτε από ενδογενείς παράγοντες, είτε από εξωγενείς παράγοντες. Όταν λέμε εξωγενείς παράγοντες, είναι πόσο σε πιεστικές συνθήκες βρισκόμαστε, κάτω από ποιες συνθήκες ζούμε. Όταν έχουμε μεγάλη δυσκολία στο εργασιακό μας περιβάλλον, μεγάλα οικονομικά προβλήματα που αυτά μπορεί να απειλήσουν την επιβίωσή μας, μια κακή ποιότητα γάμου ή οικογενειακών σχέσεων που περιέχει πάρα πολύ έντονες συγκρούσεις. Όταν βρίσκομαι σε μια απειλητική κατάσταση που νιώθω ότι δεν μπορώ εύκολα να ξεφύγω από αυτό ή δεν μπορώ να βρω λύση. Αυτοί είναι συνήθως οι ρεαλιστικοί παράγοντες που κάνουν έναν άνθρωπο να αγχώνεται πάρα πολύ. Πέρα όμως από τους εξωγενείς αυτούς, υπάρχουν και οι ενδογενείς παράγοντες. Τι είναι? Οι ενδογενείς παράγοντες περισσότερο αναφέρονται στο πώς έχω μάθει να διαχειρίζομαι την καθημερινότητά μου. Έχει να κάνει με την ψυχική μου ανθεκτικότητα. Έχει να κάνει με εμάς. Με εμάς. Πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Δηλαδή, αν προέρχομαι από ένα οικογενειακό περιβάλλον που το άγχος ήταν κυρίαρχο συνέστημα στον τρόπο που μεγάλωνα, με μία πάρα πολύ πιεστική μαμά, που δημιουργούσε πάρα πολλές απαιτήσεις και πάρα πολλές προσδοκίες από μένα, έμαθα να διαχειρίζομαι τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Είτε μιμούμενη τη συμπεριφορά της, γιατί επίσης κάτι που δεν ξέρουν οι άνθρωποι και είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε, είναι ότι το άγχος, όπως πάρα πολλές άλλες συμπεριφορές, μιμείται. Μαθαίνεται. Μαθαίνεται. Μαθαίνεται σαν ένας τρόπος επιβίωσης. Σαν ένας τρόπος να διαχειρίζομαι τα πράγματα. Γιατί έτσι με δίδαξαν να το κάνω. Ωραία, μαθαίνεται. Ξεμαθαίνεται. Προφανώς και ξεμαθαίνεται. Αυτό είναι και είναι πολύ σημαντικό. Να εκπαιδεύσουμε τον εγκέφαλό μας να σκέφτεται διαφορετικά. Γιατί στην ουσία το άγχος είναι ένας τρόπος σκέψης απέναντι στα πράγματα. Εάν είμαστε πιο αισιόδοξοι, θα βοηθήσει? Είναι πάρα πολύ εύκολο σαν λέξη να είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι ή να πούμε στον άλλον μην αγχώνεσαι. Καλά, αυτό είναι, ναι, το... Αλλά... Τι περιμένουν την απάντηση, δεν μπορώ να καταλάβω. Α, εντάξει. Εντάξει. Αλλά δεν είναι εφικτό. Δεν είναι πάρα πολύ εφικτό, γιατί επίσης το άγχος χρειάζεται να πούμε ότι δημιουργεί και πολύ έντονα σωματικά συμπτώματα. Έχουμε δηλαδή πονοκεφάλους, αίσθηση ότι πνίγομαι, ότι δεν έχω αέρα να αναπνεύσω, τρέμουλο, ναυτίες, ζαλάδες.
Βλέπουμε τους ανθρώπους που πολύ συχνά τρέχουν σε γιατρούς καθημερινά γιατί νομίζουν ότι κάτι έχουν, έχουν πολύ έντονους πόνους. Επίσης το άγχος χτυπάει σε συγκεκριμένα σημεία των οργάνων του σώματός μας, όπως είναι το γαστρεντερολογικό. Ναι, ξέρω, και αρκετές παθήσεις. Αρκετές παθήσεις σχετίζονται με το άγχος. Το άγχος, ναι. Και επειδή πολλές φορές ο άνθρωπος δεν μπορεί να διακρίνει τι είναι σωματικό και τι είναι ψυχολογικό, τις περισσότερες φορές ερμηνεύει τα σωματικά του συμπτώματα σαν απειλή, σαν κάτι που τον απειλεί πάρα πολύ. Και αυτό κάνει την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη, σωστά. Ναι. Πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε όταν το άγχος γίνεται ανασταλτικό της λειτουργικότητάς μας. Γιατί μέχρι ένα σημείο το άγχος μπορεί να είναι κινητοποιητικό, είναι καλό, δεν είναι πάντα αρνητικό. Δηλαδή, ναι, αλλά αυτή η γραμμή είναι πολύ λεπτή. Πολύ λεπτή. Για παράδειγμα, αν δεν είχαμε άγχος για τις εξετάσεις, δεν θα διαβάζαμε ποτέ. Οι άνθρωποι, αν δεν είχαμε άγχος να σηκωθούμε, να πάμε στη δουλειά μας, θα είμαστε λιγότερο παραγωγικοί. Υπάρχει μία καμπύλη που όταν ξεπεράσει μία τιμή το άγχος, εκεί τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται δυσλειτουργικά. Εκεί μπορεί να εμφανιστούν και οι κρίσεις πανικού, που είναι μια έμφαση ενός πολύ μεγάλου ποσοστού άγχους, οι κρίσεις πανικού. Όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο που έχουμε κρίσεις πανικού, σημαίνει ότι πλέον ήρθε η στιγμή να το λύσουμε αυτό το θέμα? Πρέπει να πάμε σε κάποιο ειδικό? Καλό θα ήταν να πάμε σε κάποιον ειδικό πριν φτάσουμε να έχουμε κρίσεις πανικού, γιατί οι κρίσεις πανικού είναι κάτι πάρα πολύ τρομακτικό για τους ανθρώπους. Ξέρεις τι ακούω, το πιο συχνό που ακούω είναι ότι δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι. Δεν προλαβαίνουν να πάω σε ψυχολόγο, δεν ξέρω κάποιον που να είναι ο σωστός, έχω πάει και δεν έκανε τίποτα. Αυτά είναι τα πιο συχνά που ακούμε. Τι θα συμβούλευες? Εγώ θα συμβούλευα να φροντίζουμε τους εαυτούς μας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης το άγχος, μια μορφή του, έχει να κάνει κατά πόσο τρέχω να προλάβω και να καλύψω τις ανάγκες των άλλων. Επειδή οι ανάγκες είναι πάρα πολλές και ο σύγχρονος άνθρωπος έχει επιφορτιστεί με υπερβολικές προσδοκίες τόσο για τον εαυτό του όσο και για τους άλλους, δεν βρίσκει χώρο να φροντιστεί, δεν βρίσκει φωνή. Αυτή η φωνή καταπνίγεται, αλλά όσο πιο πολύ καταπνίγουμε τη φωνή των επιθυμιών και των αναγκών μας, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα έχει αυτό να σωματοποιηθεί και να βγει στο σώμα μας. Είναι δύσκολο να πούμε ότι έχουμε ανάγκη να κάνουμε κάτι για τον εαυτό μας. Συνήθως κατακρίνεται. Συνήθως μας γεμίζουν με ενοχές. Οι υπόλοιποι είναι, νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο γίνεται πολύ συχνά. Αυτό θα ήθελα να το τονίσω, γιατί οι ενοχές είναι και η βάση του άγχους πολλές φορές. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει άγχος που να μην φαίνεται? Ναι. Και αυτό πώς χτυπάει, πώς το καταλαβαίνουμε δηλαδή? Πάρα πολύ συχνά στο γραφείο μου έρχονται οι άνθρωποι που λένε δεν έχω άγχος, αλλά μπορεί να ο γιατρός μου συνέστησε να έρθω σε εσάς γιατί έβγαλε ένα αυτοάνοσο. Άρα τα αυτοάνοσα είναι αποτέλεσμα άγχους. Η σκλήρυνση κατά πλάκας, οι δερματικές ασθένειες, ένας κνισμός και μια φαγούρα η οποία δεν έχει βάση. Η ψωρίαση. Ναι. Ακόμα και ο καρκίνος τον τελευταίο καιρό σχετίζεται με την ύπαρξη ενός παρατεταμένου και μόνιμου άγχους. Άρα είναι πολύ σημαντικό να δούμε σε ποιο επίπεδο είναι το άγχος μας και ας μπορεί να μην φαίνεται, αλλά πρέπει να το αντιμετωπίσουμε για να μην καταλήξουμε να έχουμε πραγματικά προβλήματα υγείας, τα οποία είναι τα μόνα πραγματικά προβλήματα για μένα. Κάτι που θα βοηθούσε πάρα πολύ είναι να συνειδητοποιήσουμε οι άνθρωποι ότι ζούμε, έχοντας άγχος, ζούμε στο μέλλον. Δεν ζούμε στο τώρα. Ναι, έχεις δίκιο. Ξεχνάμε να ζούμε το πώς είμαστε αυτή τη στιγμή και ανησυχούμε για το μέλλον. Ναι, μονίμως το μυαλό μας τρέχει να προλάβει ή να προβλέψει καταστάσεις αυριανές, μελλοντικές, μετά από μία ώρα πρέπει να κάνω αυτό, μετά από δύο, μετά από τρεις. Άρα δεν ζούμε ποτέ στο εδώ και τώρα όταν έχουμε άγχος. Και πώς θα το κάνουμε, Αθηνά, αυτό? Πώς θα έρθουμε στο τώρα? Πώς θα σταματήσουμε να αγχωνόμαστε για το μέλλον? Ένα πρώτο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να αναρωτηθούμε πώς μπορεί
το άγχος να εκφράζεται στο σώμα μου. Να παρατηρήσουμε τον εαυτό μας. Mm-hmm. Να μπούμε σε μια διαδικασία αυτοπαρατήρησης. Συνήθως, δηλαδή, αυτό που λέμε ότι μεγάλωσα και άρχισα και δεν κοιμάμαι καλά το βράδυ. Βέβαια. Μπορεί να είναι αποτέλεσμα άγχους και όχι ηλικίας. Συνήθως, η ύπαρξη άγχους προκαλεί διαταραχές στον ύπνο. Είτε βλέπουμε ανθρώπους να κοιμούνται πάρα πολύ, ή να έχουμε μία... Το πιο σύνηθες, βέβαια, είναι να έχουμε έλλειψη ύπνου. Να μην κοιμόμαστε καλά. Να έχουμε μία ευερεθιστότητα. Να ξυπνάμε ή να πεταγόμαστε. Να είμαστε πάρα πολύ ευερέθιστοι. Ακόμα και σε ήχους. Έχει σχέση και με το φαγητό πέρα από τον ύπνο. Μία έκφραση των αγχώδων διαταραχών μπορεί να είναι και η πρόσληψη τροφής. Ο τρόπος, δηλαδή, που τρεφόμαστε. Είναι δηλαδή που νιώθουμε άγχος και τρώμε παραπάνω ή δεν τρώμε καθόλου. Ή δεν τρώμε καθόλου. Για να καλύψουμε το αίσθημα του άγχους, για να το ανακουφίσουμε, κάποιοι άνθρωποι προστρέφουν πάρα πολύ εύκολα στο φαγητό, καταναλώνοντας μεγάλες ποσότητες και νιώθουν ότι κατά κάποιο τρόπο τους ανακουφίζει όλο αυτό, γι' αυτό συνεχίζουν να το κάνουν. Ή επειδή σφίγγεται το στομάχι στο άγχος. Δεν κατεβαίνει τίποτα αυτό. Δεν κατεβαίνει τίποτα αυτό. Λέει, έχει σφιχτεί το στομάχι μου, δεν μπορώ να φάω. Άρα, Αθηνά, είναι η πηγή πολλών προβλημάτων. Υγείας, ύπνου, σχέσεων. Βέβαια. Δηλαδή, είναι σε όλα. Να παρατηρούμε, μας λες, το σώμα μας, να καταλαβαίνουμε πόσο έχουμε αγχωθεί στη ζωή μας και να προσπαθούμε να ζούμε τη στιγμή. Και επίσης, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, είναι το πώς μεταφράζουμε αυτά τα συμπτώματα. Δηλαδή, επειδή το άγχος κάνει ταχυπαλμία. Ναι. Κάνει τρέμουλο. Αν εκείνη την ώρα δεν δούμε αυτό το σύμπτωμα ως πηγή του το άγχος και αρχίσουμε να πούμε «Ωχ, κάτι έχω, όχ, κάτι θα πάθω, όχ, κάτι μου συμβαίνει, δεν είμαι καλά». Και το κάνουμε ρεαλιστικό, ότι όντως έχω μία απειλή να αντιμετωπίσω, μία αρρώστια γιατί δεν είμαι καλά, αυτό το μεγενθύνουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, λοιπόν, να σκεφτούμε αν ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τα σωματικά συμπτώματα του άγχους είναι παραγωγικός. Ναι. Πόσο μπορεί να βοηθήσει, αν δεν μπορεί. Πόσο με βοηθάει αυτό, πόσο δεν με βοηθάει, τι άλλο θα μπορούσα να κάνω. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε και να έχουμε κατά νου ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα πάντα. Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη ανάγκη που έχουμε όλοι, να προσπαθούμε να είμαστε πάνω απ' όλα. Το οποίο δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Επίσης, να ξέρουμε, δεν είναι όλα στο χέρι μας. Μία βασική πηγή άγχους είναι να ελέγξω τα πάντα, να προβλέψω, να προφυλαχτώ. Είναι να αναρωτηθούμε οι άνθρωποι, μπορούμε να προφυλαχτούμε από τα πάντα. Μπορούμε να προφυλαχτούμε από το αναπάντεχο. Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε και δεν είναι και ωφέλιμο να τα ελέγξουμε. Ναι, δεν απολαμβάνεις τίποτα στη ζωή σου αν δεν αφαιθείς σε κάποια. Δεν μπορούμε να ζούμε μονίμως στο μέλλον, γιατί χάνουμε το παρόν, χάνουμε το εδώ και τώρα και η ζωή είναι στο τώρα, δεν είναι στο αύριο. Σωστά. Επίσης, θέλω να μας πεις, Αθηνά, κάποιους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το άγχος μας. Καταρχήν, είναι να αναρωτηθούμε πόσο ευχαριστημένος ή ευχαριστημένη είμαι με τον τρόπο που ζω στο εδώ και τώρα. Πόσο χώρο κάνω για την ικανοποίηση των αναγκών. Είναι βοηθητικό να μπούμε σε μια διαδικασία να κάνουμε κάποιες ασκήσεις χαλάρωσης. Είναι ασκήσεις αυτοβοήθειας που ο καθένας μπορεί να τις κάνει εύκολα. Να μάθω να συγκεντρώνομαι στην αναπνοή μου, να την παρακολουθώ. Αναπνοές, λοιπόν. Οι αναπνοές είναι πάρα πολύ σημαντικές στη διαχείριση του άγχους. Για τον οξυγόνο του εγκεφάλου, ναι. Σωστά. Ναι, ναι. Επίσης, κάτι που βοηθάει πάρα πολύ είναι η πρόσδεση με τους ανθρώπους. Η σύνδεση. Ναι. Η σύνδεση ανακουφίζει. Οτιδήποτε δυσφορικό συνέστημα και να έχουμε και να κουβαλάμε οι άνθρωποι, όταν το επικοινωνήσουμε, όταν το μοιραστούμε, αυτό από μόνο καταλαγιάζει. Ναι, έχεις δίκιο. Είναι πολύ, πολύ πιο εύκολο να αντιμετωπίζουμε τα πάντα εάν είμαστε μαζί με άλλους. Επίσης, να αποδεχτούμε αυτό που μας συμβαίνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δεχτώ ότι έχω άγχος, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να το διαχειριστώ. Αν δεν αποδεχτούμε τα συναισθήματά μας, αν δεν κάνουμε χώρο σε αυτό που νιώθουμε, αυτό επιστρέφει, γιατί δεν το ακούμε,
Οπότε έρχεται με περισσότερη ορμή, μέχρι που θα μας δώσει ένα πιο ισχυρό καμπανάκι που θα είναι πολύ πιο δύσκολο να αντιμετωπίσουμε. Ναι, θα χτυπήσει την υγεία μας. Θα χτυπήσει σωματικά για να το ακούσουμε το καμπανάκι μας. Άρα πρέπει να τα προλάβουμε όλα αυτά, να ακούμε το σώμα μας, για να μην γίνουν ασθένειες όλα μας τα άγχη. Αθηνά, σε ευχαριστώ και πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και εσύ. Εμείς κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ελπίζω να περάσατε όμορφα. Μέχρι την άλλη εβδομάδα, πολλά φιλιά.